Τι γίνεται αυτή την ώρα, να μας δώσει και την πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μούσκο. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν. Πολύ διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που μας επηρέασε βρίσκεται υπό μορφή ασθενής χαμηλής πίεσης με κέντρο νότια της Κύπρου τώρα και εξασθενεί ακόμη περισσότερο. Το υπόλοιπο της μέρας και του απογεύματος κάποιες μεμονωμένες βροχές ή κάποια καταιγίδα, επαναλαμβάνω μεμονωμένα όμως φαινόμενα, τα οποία το βράδυ αναμένεται να περιοριστούν μόνο στα ανατολικά παράλια. Εκεί υπάρχει πιθανότητα ακόμη το βράδυ να έχουμε κάποια φαινόμενα, όμως οι υπόλοιπες περιοχές θα καταστεί ο καιρός κυρίως έθριος. Να πούμε ότι αύριο κυρίως έθριος καιρός, αρκετή ηλιοφάνεια, τοπικά κάποιες αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Να πούμε ότι η θερμοκρασία για αύριο κοντά στις μέσες τιμές της εποχής που είναι οι 16 βαθμοί περίπου στο εσωτερικό, 17 στα παράλια, 15 με 17 αναμένουμε να έχουμε αύριο, οπότε είμαστε πολύ κοντά. Να πούμε ότι στα ορεινά και τα ημιορεινά για απόψε αναμένουμε να έχουμε στα ορεινά και τοπικά στα ημιορεινά, με συγχωρείτε, αναμένουμε να έχουμε παγετό. Χρειάζεται προσοχή σε αυτές τις περιοχές. Ο παγετός τουλάχιστον στα ορεινά θα διατηρηθεί και για ένα μεγάλο μέρος της αυριανής μέρας, οπότε χρειάζεται προσοχή στις μετακινήσεις εκεί. Να πούμε ότι το Σάββατο ακόμη καλύτερος καιρός, κυρίως έθριος, πολύ ηλιοφάνεια, αλλά με πιο ψηλές θερμοκρασίες. Το εσωτερικό αλκιονίδες μέρες είναι αυτές. Δεν σας άκουσα. Είναι οι αλκιονίδες μέρες. Αυτές συνήθως διαρκούν, δεν κάνω λάθος, μία εβδομάδα περίπου. Θα μπορούσε κάποιος να το πει και αυτό. Παρόλο που Κυριακή Δευτέρα περιμένουμε να έχουμε κάποια φαινόμενα ελαφρών βροχών, τίποτα το σημαντικό. Όμως θα σας πω για το Σάββατο πρώτα, που είναι έμεινα εκεί νομίζω για το Σάββατο. Αρκετή ηλιοφάνεια, κυρίως έθριος καιρός, αλλά καλύτερος από ό,τι αύριο, διότι οι θερμοκρασίες είναι πιο ψηλές. Για το εσωτερικό και τα ορεινά 2 με 3 βαθμούς ακόμη πιο πάνω, οπότε για το εσωτερικό ενδεικτικά 18 περίπου βαθμοί, που είναι 2 βαθμοί πάνω από τη μέση τιμή, για τα παράλια ίσως μέχρι και 19, οπότε πολύ καλός καιρός για το Σάββατο. Κυριακή και Δευτέρα οι θερμοκρασίες τουλάχιστον την Κυριακή παραμένουν στα επίπεδα του Σαββάτου, όμως τη Δευτέρα έχουμε κάποια πτώση στα αξίως των 2 βαθμών, παραμένουμε κοντά στις μέσες τιμές τη Δευτέρα. Υπάρχει όμως πιθανότητα Κυριακή και Δευτέρα να έχουμε κάποιες ελαφρές βροχές, τίποτα σημαντικό, ή και κάποια παροδική ελαφρά χιονόπτωση ψηλά στο Τρόοδος. Οπότε επόμενες μέρες πολύ καλύτερος ο καιρός, ιδιαίτερα Παρασκευή, Σάββατο με αρκετή ηλιοφάνεια, και βλέπουμε πώς θα συνεχιστεί η επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μούσκο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια. Να μιλήσουμε με τον έπαρχο Λάρνακας, διότι δεν ξεχνάμε τι έχει συμβεί στην Καλαβασό.